μου σίγουρα να αποφετήσω και για οποιονδήποτε γενικά ασχολείται με θέλει να απορροφηθεί από τον καλλιτεχνικό χώρο, ό,τι και αν είναι αυτό, mm-hmm. του συστήνω να τελειώσει τις σπουδές του, αν δεν είναι αυτές οι σπουδές του, mm-hmm. και μετά να δει με βεβαιότητα ποια θα είναι τα βήματά του. Μάλιστα. Αυτό. Διαβάζω εδώ ότι είχες, Παναγιώτη, ένα πρόβλημα υγείας που σε έκανε, όπως μου γράφουν εδώ, λίγο πιο δυνατό. Δεν ξέρω, έχεις ανοιχτεί εσύ δημοσίως για αυτή την ιστορία με το πρόβλημα υγείας. Ναι, από την πρώτη μου σκαλώση οντισιών είχα μιλήσει γι' αυτό, γιατί είχα ρωτηθεί κιόλας. Ναι. Πέρσι το καλοκαίρι ήταν. Με τι είχε να κάνει αυτό το πρόβλημα? Ήταν μια επέμβαση που έκανα από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή την ίδια μέρα έγινε εξέταση και το βράδυ μπήκα στο χειρουργείο. Στον εγκέφαλο. Είχαν δύο αιματώματα. Μάλιστα. Και πήγαν όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Μπράβο. Και απλά όλο αυτό ήταν. Τι έπαθες εκείνες τις ώρες που έγινε αυτή η ιστορία? Αναθεώρησες ακόμη και μετά όταν βγήκες και ήταν όλα τέλεια? Κοίτα, εκείνες τις ώρες, παρά το ότι γενικά αγχώνομαι εύκολα και συνήθως με ίσονο σημασίας πράγματα, σε τέτοιες σοβαρές στιγμές είμαι πάρα πολύ ψύχραιμος. Έως και ανέστητος μπορώ να σου πω πραγματικά. Δηλαδή, έμπαινα στο χειρουργείο και γελούσαμε με τον αισθησιολόγο. Όταν με το καλό βγήκε. Όμως, ναι, αυτό ακριβώς. Μόλις βγήκα και λίγο το επεξεργάστηκα με στο μυαλό μου, αποφάσισα να δω κάποια πράγματα λίγο πιο αθόρμητα. Mm-hmm. Λίγο πιο που αφορούν, ξέρεις, κάποια αποθυμένα μου, ίσως με πρώτο και καλύτερο τη μουσική. Άλλο αποθυμένο που έχεις που δεν έχει να κάνει με τη μουσική? Αποθυμένο. Πες μου ένα αποθυμένο. Θέλω, ας πούμε, να ταξιδέψω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα, οπότε δεν το λες και ακριβώς από σημαίνω. Πόσο χρόνο είσαι? 25, 26. Έχεις ακόμα μια ζωή μπροστά. Άρχισα να δηλώνω πια, ξέρεις τώρα. Με 26 δηλώνω.